του 2019 θα αποτελεί στο εξής ιστορικό ορόσημο για την ειρήνη, τη συνεργασία και τη σταθερότητα στα Βαλκάνια. Η κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών και από την Ελληνική Βουλή σηματοδοτεί το τέλος μιας διένεξης 27 ετών, στην οποία η Ελλάδα δεν έχασε μόνο πολιτικό και διπλωματικό κεφάλαιο. Από το 1992 μέχρι και σήμερα, εξαιτίας της διαφοράς για το όνομα, ανατράφηκε στο εσωτερικό της χώρας το τέρας του ψέματος, του εθνικισμού και του ακραίου ιστορικού αναθεωρητισμού. Για το λόγο λοιπόν αυτό, η κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών, που αποκαθιστά τον πρωταγωνιστικό ρόλο της χώρας στα Βαλκάνια, της συνανάπτυξης, της φιλίας των λαών, αλλά και της συνεργασίας, είναι ιστορική σημασίας. Διότι πρόκειται για ένα γεγονός που συμβολοποιεί τη νίκη του πολιτικού θάρρους και του σεβασμού στην ιστορία του τόπου, απέναντι στον τυχοδιοκτισμό, τον εθνικισμό, την πατριδοκαπηλεία και το εμπόριο μίσους. Απομένει πλέον η κύρωση εντός των επομένων ημερών από την Ελληνική Βουλή του Πρωτοκόλλου Εισδοχής της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ και ακολούθως θα αποσταλεί ρηματική διακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας στο Υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, θέτοντας έτσι αυτομάτως σε ισχύ τις τροποποιήσεις του συντάγματος και φυσικά την αλλαγή του ονόματος. Η Ελλάδα όμως, τη στιγμή που κάνει αυτό το αποφασιστικό βήμα για την αναβάθμιση του ρόλου και του κύρους της στο διεθνές στερέωμα, παράλληλα συνεχίζει τη μεγάλη προσπάθεια για την αποκατάσταση των συνεπειών της πολυετούς κρίσης και των μνημονίων. Από αύριο λοιπόν, 1η Φεβρουαρίου, τίθεται σε εφαρμογή η αύξηση του κατώτατου μισθού και η κατάργηση του υποκατώτατου μισθού για τους νέους. Συγκεκριμένα, ο κατώτατος μισθός αυξάνεται κατά 11% από τα 586,08 ευρώ το μήνα στα 650 ευρώ. Ο υποκατώτατος μισθός καταργείται. Επομένως, διαμορφώνεται μια αύξηση της τάξης του 27% για όσους νέους και νέες μέχρι 25 ετών αμείβονταν με τα 511 ευρώ που όριζε αυτή η απαράδεκτη διάταξη και πλέον θα λαμβάνουν το ποσό που προβλέπει ο κατώτατος μισθός, δηλαδή 650 ευρώ το μήνα επίσης. Επιπλέον, με βάση την αύξηση του κατώτατου μισθού αναπροσαρμόζονται αναλογικά και οι διαμορφωμένες τριετίες. Το επίδομα ανεργίας επίσης αυξάνεται από τα 360 στα 400 ευρώ. Ενώ η αύξηση αυτή συμπαρασύρει προς τα πάνω συνολικά 24 επιδόματα που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό. Οι εργαζόμενοι που θα δουν άμεσα, από αύριο κιόλας, αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημά τους, ανέρχονται στους 880.000. Δεν είναι λοιπόν απλά φεδρός, αλλά και εξόφθαλμα προσβλητικός ο τρόπος με τον οποίο τοποθετούνται για την αύξηση του κατώτατου μισθού τα κόμματα που συνυπέγραψαν το 2012 τη μείωση του κατά 22% και την καθιέρωση του υποκατώτατου μισθού για τους νέους με μείωση 32% στις αποδοχές τους. Είναι προσβλητικός απέναντι στους εργαζόμενους αυτής της χώρας και κυρίως τους νέους και τις νέες που βρίσκονται στη χαμηλότερη μισθολογική βαθμίδα. Αναδεικνύει το δίχως άλλο το μίσος για τον κόσμο της εργασίας του πολιτικού προσωπικού που έβαλε τη χώρα στα μνημόνια και γονάτισε έναν ολόκληρο λαό. Αναδεικνύει την απόλυτη αδιαφορία και τον φανατισμό του παλιού πολιτικού συστήματος που συμπεριφέρθηκε στους χαμηλόμισθους και τη νέα γενιά σαν να ήταν πλεονάζον προσωπικό σε επιχείρηση υποεκαθάριση. Για την ελληνική κυβέρνηση, η προσήλωση στη μάχη για την ανάκτηση της εργασίας και την αποκατάσταση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή είναι διαρκής, όπως αναδεικνύουν εξάλλου και τα πεπραγμένα της. 380.000 νέες θέσεις εργασίας την τετραετία. 8,5% μείωση της ανεργίας από το 2014. Καταπολέμηση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας από το 20% στο 9% στους τομείς υψηλής παραβατικότητας. Επαναφορά των βασικών αρχών των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Και θέλω σε αυτό το σημείο να αναφερθώ σε ένα ακόμη ζήτημα, το οποίο αποδεικνύει ότι η Ελλάδα έχει γυρίσει σελίδα και έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή σταθερότητας και ανάπτυξης. Αναφέρομαι στην έξοδο της χώρας στις αγορές. Η έκδοση πενταετούς ομολόγου του ελληνικού δημοσίου οδήγησε στην άντληση 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι προσφορές υπερεύησαν τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ και μάλιστα η ποιότητα του βιβλίου προσφορών αποδεικνύει μια ουσιαστική στροφή. Η Ελλάδα πλέον προσελκύει το ενδιαφέρον και πραγματικών επενδυτών, όχι μόνο των hedge funds. Η έξοδος στις αγορές επιβεβαίωσε λοιπόν με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι η χώρα όχι μόνο έχει ανακτήσει την εμπιστοσύνη των αγορών, αλλά πλέον είναι και πόλος έλξης για το επενδυτικό κοινό, το οποίο διαβλέπει τη μεγάλη αναπτυξιακή δυναμική. Και πάλι όμως κάποιοι στο εσωτερικό με μεμσημυρούν. Είναι αυτοί που περηφανεύονται για την έξοδο στις αγορές το 2014 με επιτόκιο στο 4,95% και που λίγους μήνες μετά, όταν αποπειράθηκαν να κάνουν νέα έκδοση ομολόγου, βρήκαν τοίχο. Είναι αυτοί που μας κατηγόρησαν το 2017 όταν επιτύχαμε επιτόκιο χαμηλότερο από εκείνο του 2014,
για σκηνοθετημένη έξοδο, η οποία δεν πρόκειται να επαναληφθεί, καθώς υποτίθεται ότι θα ερχόταν το τέταρτο μνημόνιο και όλα τα συναφή καταστροφολογικά σενάρια. Και τώρα που το κουπόνι ανήλθε στο 3,45%, ενώ η απόδοση του ομολόγου στο 3,6%, με τη χώρα εκτός μνημονίων να βρίσκει ξανά σταθερή πρόσβαση στις αγορές, συνεχίζουν την πολεμική τους με άρρητα ρήματα. Προειδοποιήσαμε εγκαίρως. Η ύβριση καταστροφολογίας έχει συνέπεια την έμεση του αυτοεξευτελισμού. Η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης έκαναν τις επιλογές τους και σήμερα η πραγματικότητα τους το ξεπληρώνει. Θέλω να κλείσω αυτή τη σύντομη εισαγωγή ενημερώνοντας ότι ο Πρωθυπουργός, μετά τη σχετική πρόσκληση του Τούρκου Προέδρου, θα επισκεφτεί στις 5 και 6 Φεβρουαρίου την Τουρκία. Η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο θα πραγματοποιηθεί την 3η-5η Φεβρουαρίου στην Άγκυρα, ενώ μετά την συνάντηση θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου και δείπνο που θα παραθέσει ο Πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας. Την επομένη, ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί την Κωνσταντινούπολη, όπου θα έχει και συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, κύριε Παντελάκη. Κύριε Πρόσωπε, παρακολουθήσαμε όσα είπατε. Πώς έκανε η κυβέρνηση τις τελευταίες μέρες για την άνοιξη του κατώτατου μισθού, για την κατάργηση του υποκατώτατου. Ακούσαμε και στην εισαγωγή που κάνατε πριν από λίγο την κριτική προς τα κόμματα, προς άλλα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία πάντως εξακολουθεί να σας καταλογίζει ότι έχει καθυστερήσει πολύ. Καθυστερήσατε 2 χρόνια. Η ΓΕΣΕΕ από την πλευρά της σας κατηγορεί γιατί δεν μπορέσατε να επαναφέρετε τον κατώτατο μισθό στα 751 ευρώ, γιατί είχατε μιλήσει τότε για επαναφορά του κατώτατου μισθού. Θεωρείτε ότι αυτή η κριτική δεν έχει βάση? Όχι, θεωρώ ότι δεν έχει καμία απολύτως βάση. Τη θεωρώ απίστευτα υποκριτική, καθώς ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η Νέα Δημοκρατία οποτεδήποτε ρωτήθηκε όλα αυτά τα χρόνια σε σχέση με το ζήτημα της αύξησης του κατώτατου μισθού, το οποίο αποτελούσε μία από τις κεντρικές προτεραιότητες της κυβέρνησης, διακηρυγμένη μάλιστα προτεραιότητα εδώ και πάρα πολύ καιρό, περίπου 1,5 χρόνο πριν είχαμε δηλώσει και είχαμε διακηρύξει ότι είναι πολιτικός στόχος της κυβέρνησης η αύξηση του κατώτατου μισθού αμέσως μετά την έξοδο από τα μνημόνια. Οποτεδήποτε λοιπόν η Νέα Δημοκρατία ερωτήθηκε για το συγκεκριμένο θέμα, απέφυγε να πάρει θέση. Μάλιστα, ο κύριος Μητσοτάκης σε σχετικές δηλώσεις του πριν από ένα χρόνο είχε πει ότι δεν θεωρεί πως η ελληνική οικονομία έχει αυτή τη στιγμή την δυνατότητα να υποστηρίξει ακόμα και μια μικρή αύξηση του κατώτατου μισθού και διαρκώς μετέθεται το συγκεκριμένο ζήτημα στο απότερο μέλλον, αφού πρώτα θα είχε σημειώσει η χώρα πολύ μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ έρχονται και συγκρούονται δύο εντελώς διαφορετικά πολιτικά σχέδια και δύο εντελώς διαφορετικές αντιλήψεις για τον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας. Από τη μία μεριά, η Νέα Δημοκρατία, ο κ. Μητσοτάκης, ως κλασικός νεοφιλελεύθερος, θεωρεί ότι προϋπόθεση για τη δυναμική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας είναι η συντριβή της εργασίας. Είναι η μείωση του μεροκάματου, είναι η μείωση του ημερομισθίου, είναι η μείωση του κατώτατου μισθού, διότι έτσι υποτίθεται ότι θα δημιουργηθούν επενδυτικά κίνητρα, καθώς μια μείωση του μισθού, σύμφωνα με αυτήν την λογική, αυτό το οποίο κάνει είναι να τονώνει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, να δημιουργεί κίνητρα για επενδύσεις κλπ. Είναι οι γνωστές συνταγές του θατσερισμού, οι οποίες οποτεδήποτε έχουν δοκιμαστεί στο παρελθόν και δοκιμάστηκαν και στην Ελλάδα κατά την περίοδο των μνημονίων, οδήγησαν σε ακόμη χειρότερα, ακόμη καταστροφικότερα οικονομικά αποτελέσματα. Δείτε για παράδειγμα το γεγονός, μάλλον τι έγινε την περίοδο του 2012, όταν η τότε κυβέρνηση Παπαδήμου επέλεξε την μείωση του κατώτατου μισθού κατά 22 και 32% για τους νέους. Την επόμενη χρονιά, το 2013, παρά αυτήν την κίνηση, η οποία εντασσόταν στο σχέδιο της εσωτερικής υποτίμησης, που ήταν ο βασικός άξονας των δύο πρώτων προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής, χτύπησε το ζενίθ της. Έφτασε στο 28,5%. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει σύνδεση της... Και όχι μόνο αυτό, αλλά η ύφεση συνέχισε να σημειώνεται στην ελληνική οικονομία. Άρα δεν υπήρξε καμία ευθεία συσχέτιση, αν θέλετε, το αντίθετο έγινε, αντιστρόφως ανάλογη ήταν η κίνηση, δηλαδή όσο περισσότερο μειωνόταν ο κατώτατος μισθός, τόσο βαθύτερα βυθιζόταν η ελληνική οικονομία στη δίνη της ύφεσης. Άρα λοιπόν, από τη δική μας μεριά έχουμε μια εντελώς διαφορετική πολιτική και οικονομική αντίληψη. Λέμε ότι για να μπορέσει η ελληνική οικονομία να πατήσει σταθερά στα πόδια της, για να μπορέσει να τονωθεί και να ενισχυθεί έτι περαιτέρω η ανάπτυξη, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι και ενίσχυση
της εσωτερικής ζήτησης, πράγμα το οποίο επιτυγχάνεται μέσω της αύξησης του κατώτατου μισθού. Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε για δύο εντελώς διαφορετικά, δύο εντελώς αντιπαρατηθέμενα, απολύτως αντιπαρατηθέμενα πολιτικά σχέδια. Από τη μία μεριά το κλασικό σχέδιο του νεοφιλελευθερισμού που έχει αποτύχει οπουδήποτε στον κόσμο και αν έχει εφαρμοστεί και έχει οδηγήσει σε οικονομικές καταστροφές και κρίσεις, και από την άλλη μεριά μια πολιτική στήριξης και του εισοδήματος αλλά και της διαπραγματευτικής δύναμης των εργαζομένων που αποτελεί κατά τη γνώμη μας την προϋπόθεση για ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη στη χώρα. Βλέπω πάρα πολλές ερωτήσεις. Επ' αυτού, κύριε Στρατάκη. Κύριε εκπρόσωπο, ήθελα να ρωτήσω το εξής, ότι ανάμεσα στα αντιφατικά που ακούμε για αυτή την αύξηση, για άλλους είναι λίγο, για άλλους είναι μικρή, για άλλους μεγάλη, ήθελα να ρωτήσω τι απαντάτε στην κριτική όσον αφορά το γεγονός ότι και αυτή η αύξηση θα απορροφηθεί ή θα εξανεμιστεί από την μείωση του αφορολογήτου που η ρίστο εν παρόδο θα γίνει 1η-1η του 2020. Δηλαδή μπορεί να μην είστε και κυβέρνηση. Έτσι πιστεύετε. Άσχετα εγώ τι πιστεύω. Μπορείτε δηλαδή αυτό, τι απαντάτε πάνω σε αυτό το θέμα? Θα το παλέψετε τώρα ή θα το ζήσουμε το θρίλερ των συντάξεων? Θα σας πω, κύριε Στρατάκη. Η ελληνική κυβέρνηση αντιμετώπισε τέτοιου τύπου κατηγορίες, τέτοιου τύπου καταστροφολογικά αντιπολιτευτικά αφηγήματα για παραπάνω από 2 χρόνια. Θυμάστε ότι ήδη από το καλοκαίρι του 2017 η αξιωματική αντιπολίτευση στήριζε την ρητορική της για το επερχόμενο 4ο μνημόνιο στην υποτιθέμενη βέβαιη εφαρμογή του μέτρου της περικοπής των συντάξεων. Εμείς κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, μετά την έξοδο από το μνημόνιο, επιχειρηματολογήσαμε με τεκμηριωμένες θέσεις ότι το μέτρο αυτό ήταν αχρίαστο απολύτως για την επίτευξη του στόχου πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% του 2019. Παλέψαμε για αυτή τη θέση, εξηγήσαμε στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και στους εταίρους μας ότι πρόκειται για ένα μέτρο το οποίο όχι μόνο δεν χρειάζεται, αλλά θα δημιουργήσει και ακόμα μεγαλύτερες πιέσεις στην αναπτυξιακή δυναμική. Θα δημιουργήσει μεγάλες πιέσεις στην αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας και καταφέραμε να το κερδίσουμε. Άρα λοιπόν εκεί κάπου κατέρευσε το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας περί ενός υποτιθέμενου 4ου μνημονίου, καθώς θα ίσχυαν προνομοθετημένα μέτρα μετά την έξοδο από την περίοδο της Μνημονιακής Επιτροπίας. Τώρα, μετά την, κατά τη γνώμη μου, εμβληματική πρωτοβουλία της κυβέρνησης να αυξήσει τον κατώτατο μισθό, η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι ανακαλύπτει ένα νέο δράκο. Μας λέει ότι το 2020, την 1η-1η του 2020, θα εφαρμοστεί το μέτρο του αφορολόγητου και άρα θα απορροφηθεί ένα τουλάχιστον μέρος από την αύξηση του κατώτατου μισθού. Θα σας πω γιατί πρόκειται για δράκο. Και θα σας πω και ποια είναι η μοναδική πιθανότητα κάτι τέτοιο να συμβεί. Πρόκειται για δράκο γιατί, όπως επιχειρηματολογήσαμε για το αχρίαστον του μέτρου της περικοπής των συντάξεων, θα έχουμε τη δυνατότητα να επιχειρηματολογήσουμε για το ότι δεν υπάρχει ανάγκη για την εφαρμογή οποιοδήποτε επιπρόσθετου μέτρου ώστε η ελληνική οικονομία να επιτυγχάνει τους συμφωνημένους στόχους για πρωτογενές πλεόνασμα και το 2020 και το 2021 και το 2022. Αντίθετα, αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι η ελληνική οικονομία φαίνεται, με βάση τις προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν έχουν πέσει ποτέ έξω, τουλάχιστον τα τελευταία 4 χρόνια, όσο αυτή η κυβέρνηση έχει την ευθύνη, φαίνεται λοιπόν ότι όχι απλώς επιτυγχάνεται ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος, αλλά δημιουργείται και δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος για το 2019 εκφράστηκε με τα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία ενσωματώθηκαν στον προϋπολογισμό του 2019, τα μέτρα ελάφρυνσης και δημοσιονομικής επέκτασης. Μία πιθανότητα υπάρχει να συμβεί το κακό αυτό σενάριο. Η πιθανότητα αυτή είναι αν ομιγέννητο στις εκλογές που μεσολαβούν ο κύριος Μητσοτάκης αναδειχτεί σε πρωθυπουργό της χώρας. Διότι θέλω να σας θυμίσω ότι το μέτρο του αφορολόγητου έχει ενσωματωθεί και έχει υιοθετηθεί από τη Νέα Δημοκρατία στο πολιτικό της πρόγραμμα, το οποίο ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε στη ΔΕΘ το προηγούμενο φθινόπωρο. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι θα μειώσει την εισαγωγική φορολογική κλίμακα, δηλαδή από 20% θα την πάει στο 9%, αλλά δήλωσε κιόλας ότι αυτό θα συμβεί εξαιτίας της μείωσης του αφορολόγητου, το οποίο έχει ενσωματώσει στο πολιτικό του πρόγραμμα και στις οικονομικές του προβλέψεις. Άρα λοιπόν, αυτή είναι η μοναδική πιθανότητα, η οποία δεν πιστεύω ότι έχει και ιδιαίτερη αξία να τη συζητάμε, καθώς αυτή η κυβέρνηση θα καταφέρει να κερδίσει και τις επόμενες εκλογές. Παρακαλώ, κυρία Ζορμπά.
Κύριε εκπρόσωπε, θα επιμείνω λίγο στο θέμα της αύξησης του κατώτατου μισθού. Χαρακτηρίσατε υποκριτική τη στάση της αντιπολίτευσης γενικώς και της Νέας Δημοκρατίας ειδικώς. Αναρωτιέμαι, θεωρείτε ότι είναι και υπερβολικός ο προβληματισμός που διατυπώνουν οι επιχειρήσεις σχετικά με το αυτή η αύξηση του κατώτατου μισθού και η κατάργηση του υποκατώτατου μπορεί να επιφέρει ζητήματα στην ανταγωνιστικότητα της χώρας, να αυξήσει την αδήλωτη εργασία, ακόμα και, και τις απολύσεις? Είναι κλασικά επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποιεί ένα τμήμα των επιχειρήσεων από καταβολής καπιταλισμού, ότι οποτεδήποτε αυξάνεται ο κατώτατος ή οποιοδήποτε άλλος μισθός, τότε αυτό οδηγεί σε απώλεια ανταγωνιστικότητας, οδηγεί σε μείωση των θέσεων εργασίας. Σας είπα και προηγουμένως στην απάντηση που έδωσα στον κύριο Παντελάκη ότι κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται από τα ίδια τα εμπειρικά δεδομένα αλλά και από την ίδια την θεωρία. Δεν έχει συμβεί ποτέ. Θέλω όμως να δώσω και μερικά παραδείγματα για να το κάνουμε σαφές. Αν ίσχυε ότι η ανταγωνιστικότητα είναι ευθέως συνδεδεμένη με το ύψος του μισθού, τότε οι χώρες της Αφρικής ή της Ανατολικής Ασίας θα ήταν στην κορυφή των χωρών που είναι οι πιο ανταγωνιστικές στον κόσμο. Θα ήταν στην κορυφή της λίστας ανταγωνιστικότητας. Κάτι τέτοιο, όπως έχετε δει, δεν συμβαίνει. Δεν είναι κορυφαία στην ανταγωνιστικότητα, για παράδειγμα, η Ινδία, που έχει πάρα πολύ χαμηλά μεροκάματα. Δεν είναι κορυφαία στην ανταγωνιστικότητα, δεν είναι κορυφαίο στην ανταγωνιστικότητα το Πακιστάν, που έχει πάρα πολύ χαμηλά μεροκάματα. Αντιθέτως, στην κορυφή της λίστας ανταγωνιστικότητας βρίσκονται χώρες με πολύ υψηλά, με πολύ υψηλούς μισθούς, όπως είναι η Σουηδία, όπως είναι η Νορβηγία, όπως είναι η Γερμανία, παρά το γεγονός ότι και στη Γερμανία υπάρχει κοινωνικό ντάμπινγκ, δηλαδή υπάρχει ένα πολύ μεγάλο τμήμα των εργαζομένων που διαβιούν με πολύ χαμηλούς μισθούς. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό το οποίο πρέπει να σας πω είναι ότι το ύψος του μισθού δεν συνδέεται ευθέως με την ανταγωνιστικότητα μιας οικονομίας. Αυτό που έχει σημασία για την ανταγωνιστικότητα μιας οικονομίας είναι η ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος, είναι η δυνατότητα η οικονομία αυτή να είναι εξωστρεφής, είναι η δυνατότητα να καταπολεμά την γραφειοκρατία, τη διαφθορά, να έχει ένα καλό επίπεδο δημόσιων επενδύσεων, ένα καλό επίπεδο επενδυτικού κλίματος. Άρα λοιπόν υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί λόγοι για τους οποίους αυτό το επιχείρημα, το οποίο προβάλλεται πολλές φορές από τις επιχειρήσεις ή από κάποιες επιχειρήσεις, δεν είναι ορθό. Ξέρετε, το πρώτο πράγμα που σκέφτεται μια επιχείρηση για να μπορέσει να αυξήσει την κερδοφορία της και το πιο εύκολο πράγμα που έχει να κάνει ή αυτό το οποίο θεωρεί ως το πιο εύκολο είναι να μειώσει το μισθό. Αυτό, προσέξτε, είναι και ένα αντικίνητρο για την καινοτομία στις επιχειρήσεις. Για να μπορέσουν δηλαδή να δημιουργήσουν όρους μεγαλύτερης παραγωγικότητας στις εργασίες και να μην προστρέχουν κάθε φορά στη μείωση του μισθού ως μέσου για την αύξηση της κερδοφορίας τους. Άρα λοιπόν εμείς αυτό το οποίο φτιάχνουμε εδώ είναι ένα νέο παραγωγικό μοντέλο το οποίο δεν στηρίζεται στη συντριβή της εργασίας, στηρίζεται στην εργασία, έχει επίκεντρο την εργασία, τα δικαιώματα των εργαζομένων, τους υψηλούς μισθούς που δημιουργούν ζήτηση, δημιουργούν όρους καινοτόμας οικονομίας και όχι μιας οικονομίας η οποία κατά κύριο λόγο θα άρμοζε σε χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου ή του αναπτυσσόμενου καπιταλισμού, αν θέλετε. Παρακαλώ, κύριε Τσακίρη. Κύριε εκπρόσωπε, σε άλλο θέμα, ήθελα να σας ρωτήσω πόσο σας ικανοποιεί η εικόνα των τελευταίων ημερών στη Βουλή, αυτή η εικόνα της γκαζόζας με τον κυβερνητικό, τον πρώην κυβερνητικό σας εταίρο. Δεν ξέρω αν η γκαζόζα θεωρείται ότι είναι ευθύνη κατά καθιονδήποτε τρόπο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε. Δεν λέω αυτό. Λέω πόσο σας ικανοποιεί η εικόνα που δίνεται στη Βουλή. Και επίσης ήθελα να σας δίνεται ρωτήσω. Δίνεται με αλφαγέτο. Και επίσης ήθελα να σας ρωτήσω αν θα απαντήσετε κάποια στιγμή σε αυτά που σας καταμαρτυρά ο πρώην κυβερνητικό σας εταίρος. Δηλαδή, αν όντως υπήρχε πρόταση από τον Πρωθυπουργό προς εκείνον να μπει στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και αυτός και τα στελέχη των ανεξαρτήτων Ελλήνων, και τι απαντάτε στις απειλές του ότι δεν θα κάνετε παρέλαση αν διαλυθεί η κοινοβουλευτική του ομάδα. Από πού να ξεκινήσω τώρα, κύριε Τσακίρη, και πού να τελειώσω? Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Το θέμα της κυβερνητικής σταθερότητας κρίθηκε, νομίζω, κατά τη διαδικασία της ψήφου εμπιστοσύνης, όπου και η κυβέρνηση κατάφερε να εξασφαλίσει τους 151 βουλευτές, δηλαδή την απόλυτη πλειοψηφία των όλων, του όλου αριθμού των βουλευτών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Νομίζω λοιπόν ότι ως προς το ζήτημα της κυβερνητικής σταθερότητας δεν τίθεται κανένα απολύτως ζήτημα. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά την ιδιότυπη κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο,
κοινοβούλιο. Δηλαδή ότι έχουμε το τελευταίο διάστημα προχωρήσει σε ονομαστικές ψηφοφορίες, οφείλω να σας πω ότι κατά τη γνώμη μου θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι αναβαθμίζει κιόλας το ρόλο του Κοινοβουλίου και κυρίως αναβαθμίζει το ρόλο του βουλευτή, ο οποίος ρόλος του βουλευτή είναι να βρίσκεται, να είναι παρόν και να είναι παρούσες και οι βουλευτοί είναι στην διαδικασία της ολομέλειας να καταθέτουν τις γνώμες τους, να καταθέτουν τις απόψεις τους και να ψηφίζουν. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να συνεχίσουμε τη διαδικασία των ονομαστικών ψηφοφοριών μέχρι και το τέλος της συνταγματικής θητείας αυτής της κυβέρνησης. Δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Καλούμε λοιπόν τον οποιονδήποτε αμφισβητεί την ύπαρξη κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας υπέρ της κυβέρνησης να καταθέτει διαρκώς ονομαστικές ψηφοφορίες και τότε θα βλέπουμε ότι η κυβέρνηση δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα να συνεχίσει απερίσπαστη το νομοθετικό της έργο και ξέρετε ότι έχουμε πάρα πολλά μπροστά μας. Έχουμε μπροστά μας την αναθεώρηση του συντάγματος, έχουμε μπροστά μας μια σειρά από νομοθετικές πρωτοβουλίες για την ελάφρυνση των υπερχρεωμένων οικοκυριών και επιχειρήσεων. Έχουμε νομοθετικές πρωτοβουλίες από πάρα πολλά υπουργεία. Επομένως, σας ξαναλέω, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να συνεχίσουμε τη διαδικασία των ονομαστικών ψηφοφοριών εφόσον τίθεται το οποιοδήποτε ζήτημα αμφισβήτησης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας από τον οποιονδήποτε. Μπορούμε να δοκιμαζόμαστε κάθε εβδομάδα, αν το θέλει η αξιωματική αντιπολίτευση. Ο κ. Μητσοτάκης. Σας ξαναλέω, νομίζω ότι αυτός είναι και ένας τρόπος για να αναβαθμιστεί συνολικά η ίδια η λειτουργία του Κοινοβουλίου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες του κυρίου Καμένου, νομίζω ότι από τη δικιά μας μεριά ως κυβέρνηση κρατάμε την έντιμη, την ειλικρινή και την επιτυχημένη συνεργασία που είχαμε αυτή την τετραετία, μια συνεργασία η οποία κατάφερε να οδηγήσει τη χώρα έξω από την περιπέτεια των μνημονίων και να ανασυγκροτήσει την ελληνική οικονομία, να την περάσει σε μια περίοδο ανάπτυξης, σε μια περίοδο σταθερότητας και αποκατάστασης εμπιστοσύνης. Από εκεί και πέρα δεν πρόκειται εγώ να σχολιάσω οτιδήποτε άλλο. Εξάλλου νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός δεν είχε κανένα λόγο να προχωρήσει σε προτάσεις οποιασδήποτε πολιτικής συναλλαγής με τον κύριο Καμένο ή με τον οποιονδήποτε άλλον. Είδατε ότι κατάφερε να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία της Βουλής και να οδηγήσει την κυβέρνηση σε μια νέα περίοδο κοινοβουλευτικής και πολιτικής σταθερότητας. Επομένως δεν υπήρχε κανένας απολύτως λόγος για κάτι τέτοιο. Παρακαλώ. Είπατε εσείς ότι δεν είχε κανένα λόγο. Δεν απάντησα όμως για τις απειλές, αν και το είπα εμέσως, περί του ότι δεν θα καταφέρουμε να κάνουμε παρέλαση. Από όσο ξέρω, οι κυβερνήσεις δεν κάνουν παρελάσεις, οι κυβερνήσεις κυβερνούν και αυτό σκοπεύουμε να κάνουμε μέχρι τη λήξη της συνταγματικής μας θητείας. Είπατε πριν ότι δεν είχε κανένα λόγο ο Πρωθυπουργός να μπει σε μια διαδικασία πολιτικής συναλλαγής με τον κύριο Καμένο. Με τον οποιονδήποτε. Ναι, ωστόσο όμως στην κυβέρνηση αυτό που λέτε δεν ισχύει, διότι έχουμε υπουργούς που υποτίθεται ήταν βουλευτές στον ΑΝΕΛ μέχρι πρότινος, οι οποίοι έμειναν στην κυβέρνηση. Και γιατί αυτό είναι πολιτική συναλλαγή? Σύμφωνα με τη λογική του κυρίου Καμένου, αυτό έτσι είναι. Η ερώτηση που ήθελα να κάνω είναι η εξής πάντως. Ο κύριος Καμένος σας καταγγέλει ότι μεθοδεύεται εκτός των άλλων και τη διάλυση της κοινοβουλευτικής του ομάδος μέσα από διάφορες διαδικασίες, παρασκηνίου όπως λέει ο ίδιος από την πλευρά του. Σε αυτό τι απαντάτε? Θα σας πω. Καταρχήν, σε σχέση με τους υπουργούς οι οποίοι προέρχονταν από την κοινοβουλευτική ομάδα ή από το κόμμα των ΑΝΕΛ, πρέπει να σας πω ότι στο πλαίσιο μιας πολιτικής συζήτησης και ενός ανοιχτού πολιτικού διαλόγου, κανένας δεν μπορεί να περιορίσει την δυνατότητα και το δικαίωμα του οποιοδήποτε να εκφράζεται με βάση τη συνείδησή του και την κάθε φορά άποψή του. Και υπήρξαν αρκετοί και βουλευτές και υπουργοί αλλά και πολιτικά στελέχη που προέρχονταν από το χώρο των ΑΝΕΛ και οι οποίοι θεώρησαν ότι δεν είναι ορθή η απόφαση του κ. Καμένου να αποχωρήσει και να αποσύρει τη στήριξή του από την κυβέρνηση. Αντιθέτως, είπαν ότι αυτή η κυβέρνηση στην οποία συμμετείχαν, την οποία στήριξαν για μια ολόκληρη τετραετία, πρέπει να συνεχίσει το εξαιρετικά σημαντικό της έργο και να εξαντλήσει τη συνταγματική της θητεία. Εδώ δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση για μια υπόθεση πολιτικής συναλλαγής. Εδώ πρόκειται για μια υπόθεση όπου κάθε ένας υπουργός, βουλευτής, πολιτικός στέλεχος παίρνει την ευθύνη της άποψής του, παίρνει την ευθύνη
των όσων του επιτάσσει η συνείδησή του και προχωρά. Νομίζω ότι αυτό αναδείχθηκε με τον πλέον καθαρό τρόπο στην διαδικασία της ψήφισης εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Σε ό,τι αφορά τώρα τα ζητήματα των κοινοβουλευτικών ομάδων και αν η κυβέρνηση ή οποιοδήποτε άλλος μεθοδεύει διάλυση της οποιασδήποτε κοινοβουλευτικής ομάδας, εγώ θα σας πω το εξής και νομίζω ότι πρέπει να το κρατήσετε. Η πολιτική θέση της κυβέρνησης είναι ότι δεν είναι ούτε ηθικά ούτε πολιτικά ορθό να διαλύονται κοινοβουλευτικές ομάδες κομμάτων τα οποία στην διαδικασία των εκλογών, των εθνικών εκλογών, έχουν εξασφαλίσει την είσοδό τους στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Και μιλώ, δεν μιλώ μόνο για τους ΑΝΕΛ, μιλώ και για το Ποτάμι, μιλώ και για, και για οποιοδήποτε άλλο κόμμα μπορεί να αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της διάλυσης κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν είναι λοιπόν πολιτικά και ηθικά ορθό η διάλυση μιας κοινοβουλευτικής ομάδας κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περίοδου, παρά το γεγονός ότι κάποιοι βουλευτές για λόγους συνείδησης, για λόγους άποψης, για λόγους πολιτικών τοποθετήσεων μπορεί να επιλέγουν να αφήνουν, να αποχωρούν από τις κοινοβουλευτικές αυτές ομάδες. Και αυτό είναι ένα ζήτημα πολιτικό, ηθικό, το οποίο κατά τη γνώμη μου πρέπει να συζητηθεί πάρα πολύ σοβαρά στο πλαίσιο του πολιτικού μας συστήματος και στο πλαίσιο αναβάθμισης της ίδιας δημοκρατίας. Βεβαίως. Προτίθεται η κυβέρνηση δηλαδή να πάρει ή ο ΣΥΡΙΖΑ κάποια πρωτοβουλία κοινοβουλευτική προκειμένου ή να αλλάξει ο κανονισμός ή να ερμηνευθεί ο κανονισμός προκειμένου τα κόμματα τα οποία σήμερα έχουν προβλήματα του Ποτάμι, ΑΝΕΛ να... Κυρία Καλογεροπούλου, ο ΣΥΡΙΖΑ ως το κόμμα με την μεγαλύτερη κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, όπως σας είπα και προηγουμένως, σκοπεύει να ανοίξει αυτή τη συζήτηση στο επίπεδο του δημοσίου διαλόγου, στο επίπεδο των πολιτικών δυνάμεων, αλλά από εκεί και πέρα δεν επιφυλάσσομαι για οποιαδήποτε άλλη περαιτέρω πρωτοβουλία. Παρακαλώ. Επ' αυτού, στα πλαίσια της συνταγματικής αλλαγής, εννοείται? Όχι, δεν χρειάζεται συνταγματική αλλαγή για να συζητήσουμε το συγκεκριμένο ζήτημα. Είναι ζήτημα πολιτικό, το οποίο αφορά τον τεχνικά και τυπικά αφορά τον κανονισμό της Βουλής. Όμως το ζήτημα δεν είναι οι επιμέρους νομικές διατάξεις του κανονισμού της Βουλής. Είναι να απαντήσουμε σε ένα πολιτικό ερώτημα που τίθεται με πολύ μεγαλύτερη ένταση σήμερα από ότι ετίθετο στο παρελθόν, καθώς όπως ξέρετε από το 2012 και μετά, όταν υπήρξε αυτή η μεγάλη αναδιαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού στη χώρα, δημιουργήθηκαν νέες ιδιότυπες συνθήκες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, τις οποίες δεν είχε ζήσει η χώρα και το πολιτικό σύστημα καθ' όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης. Σε πάση περιπτώσει, νομίζω ότι αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να συζητώνται, πρέπει να συζητώνται ανοιχτά, πρέπει να συζητώνται στη βάση του δημοκρατικού ήθους που, κατά τη γνώμη μου, χαρακτηρίζει τις περισσότερες από τις πολιτικές δυνάμεις του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Δεν έχω να απαντήσω κάτι περισσότερο σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα. Πείτε μου. Αν εννοείται ότι μπορεί να πάρθει για τώρα κάποια πρωτοβουλία για την κοινοβουλευτική ομάδα των ΑΝΕΛ. Σας είπα, σκοπεύουμε να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Κάτι περισσότερο δεν έχω να σας πω. Παρακαλώ. Κύριε Εκπρόσωπε, ανταποκριτής του Ρωσικού Πρακτορείου Ζήσεων России сегодня РИА Новости Геннадий Мелин. Σας παρακαλώ να σχολιάζετε ένα πρόβλημα στις εθιμήριες σχέσεις της Ελλάδας και της Ρωσίας, το αίτημα της επιστροφής στην πατρίδα του πολίτη της Ρωσίας Αλεξάνδρα Βίνικ. Αυτός βρίσκεται εδώ ως πολιτικός όμηρος, χωρίς δίκη, ποινή και κατηγορία. Βρίσκεται στην προφυλάκηση περισσότερα από 18 μήνες, ότι παραβιάζει το Σύνταγμα της Ελλάδας. Αυτός βρίσκεται στην απεργία πείνας 67 μέρες και σήμερα η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας έβαλε το αίτημα της επιστροφής στην πατρίδα του. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας δεν απάντα, νομίζω ότι είναι η υπόθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν απαντάει τίποτα. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι... Καταλαβαίνω την ερώτηση. Ναι.
Κοιτάξτε να δείτε, δεν γνωρίζω απολύτως όλες τις διοικητικές και δικαστικές λεπτομέρειες της υπόθεσης. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι ζητήματα που σχετίζονται με την προσωρινή κράτηση αφορούν αποκλειστικά και μόνο την ελληνική δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα, είμαι βέβαιος ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα απαντήσει αρμοδίως στην ρωσική κυβέρνηση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Παρακαλώ. Να σας ρωτήσω, θα ήθελα το σχόλιο σας για την χθεσινή συμπεριφορά του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, του κύριου Πολάκη, τα όσα είπε και κυρίως τα όσα δεν είπε όταν ρωτήθηκε επιμόνως για τις αιτίες του θανάτου των δύο μικρών παιδιών. Το σχόλιο σας επ' αυτού. Λοιπόν, το σχόλιο μου είναι το εξής. Ο κύριος Πολάκης αλλά και το Υπουργείο Υγείας για τα ζητήματα τα οποία ερωτήθηκε με έναν τρόπο εξαιρετικά, κατά τη γνώμη μου, πιεστικό, έξω από μια πολύ σημαντική εκδήλωση που αναδείκνυε το έργο του Υπουργείου Υγείας, είναι ζητήματα για τα οποία πρέπει να σας θυμίσω ότι έχει απαντήσει. Έχει απαντήσει και έχει απαντήσει αρκετές φορές. Και για το ζήτημα του διοικητή του νοσοκομείου, ο οποίος με βάση το πόρισμα των ελεγκτικών σωμάτων φέρεται να είχε πλαστά πτυχία, πρέπει να σας θυμίσω ότι σε ό,τι αφορά αυτή την υπόθεση, τα πλαστά πτυχία δεν αφορούν την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Αφορούν τον ορισμό του σε διευθυντική θέση το 2013. Το 2013, επί συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, ο συγκεκριμένος διορίστηκε σε διευθυντική θέση με πλαστό πτυχίο. Και πότε αναδείχθηκε αυτή η υπόθεση? Αυτή η υπόθεση αναδείχθηκε με βάση το πόρισμα των ελεγκτικών σωμάτων κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Ο δε συγκεκριμένος κύριος είχε απομακρυνθεί με απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας για ένα διαφορετικό θέμα τον Δεκέμβρη του 2015, όταν δεν είχε καν υποπέσει στην αντίληψή μας η συγκεκριμένη υπόθεση που, επαναλαμβάνω, αφορά την περίοδο της διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Αφορούσε η απομάκρυνσή του το γεγονός ότι, σε αντίθεση με την βούληση του Υπουργείου Υγείας, ανανέωσε τη σύμβαση ενός κηλικίου νοσοκομείου για 8 έτη, πράγμα το οποίο ήταν απολύτως αντίθετο και στους νομικούς ορισμούς και περιορισμούς με τους οποίους πρέπει να κινείται ένας διοικητής, αλλά φυσικά και στην πολιτική βούληση του Υπουργείου Υγείας. Εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να συγκαλύπτουμε και δεν συγκαλύπτουμε ποτέ, και νομίζω ότι είμαι βέβαιος ότι θα αποδεχθείτε όλοι, παρά τις διαφορετικές απόψεις που μπορεί να έχει ο καθένας από εμάς για τον κύριο Πολάκη, ότι ο τελευταίος που μπορεί να κατηγορηθεί για συγκάλυψη ή για παρανομίες στο επίπεδο, ας πούμε, της διοικητικής διαδικασίας, είναι ο κύριος Πολάκης, ο οποίος έχει δώσει μάχη αυτά τα 4 χρόνια με τον ιδιαίτερο δικό του τρόπο απέναντι στη διαφθορά, στο χώρο της υγείας, απέναντι στην κομματοκρατία, απέναντι στις πελατειακές σχέσεις. Τώρα, σε σχέση με το ζήτημα των δύο παιδιών, ο κύριος Πολάκης, για τα οποία προφανέστατα το μόνο που μπορεί να πει η κυβέρνηση είναι ότι εκφράζει τη συντριβή της, αλλά μπορεί να κάνει πάρα πολλά. Και ο κύριος Πολάκης και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας έχει ήδη προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Έχει δηλώσει ότι θα εξαντληθεί η αυστηρότητα και της ελληνικής διοίκησης, και από εκεί και πέρα είναι θέμα της δικαιοσύνης κιόλας να διαχειριστεί την συγκεκριμένη υπόθεση. Ωστόσο, από την πλευρά μας έχουμε κινήσει και τις διαδικασίες ένορκης διοικητικής εξέτασης και όλων των πειθαρχικών διαδικασιών, οι οποίες προβλέπονται σε τέτοιες περιπτώσεις. Εξάλλου, ο κύριος Πολάκης ήδη έχει δηλώσει ότι έχει επικοινωνήσει με τον πατέρα ενός εκ των δύο παιδιών και είναι ο άνθρωπος ο οποίος, είμαι απολύτως βέβαιος, ότι θα πρωτοστατήσει στην προσπάθεια να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα δύο συγκεκριμένα αυτά περιστατικά. Παρακαλώ, κυρία Μπαρμπάτση. Ρωτήσω, η Νέα Δημοκρατία σας μέφερε ότι δεν έχετε απαντήσει στις κατηγορίες της ότι η κυρία Θάνου χειραγωγούσε τη δικαιοσύνη κατά εντολή του Πρωθυπουργού. Πώς το σχολιάζετε αυτό? Θα σου πω το εξής, ότι είναι περίεργο
το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, εδώ και αρκετά χρόνια θα έλεγε κανείς, κατηγορεί την σημερινή κυβέρνηση για δίθεν παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Ποιος το κάνει αυτό, θα σας πω ποιος το κάνει. Το κάνει μια πολιτική δύναμη που κατά τη διάρκεια της δικής της διακυβέρνησης είναι πλέον πανθομολογούμενο και αποδεδειγμένο ότι προχωρούσε σε διαρκείς παρεμβάσεις για την διαχείριση του φακέλου της Χρύσης Αυγής και μιλώ για την συγκάλυψη στην αρχή του φακέλου και στη συνέχεια όταν δημιουργήθηκαν συγκεκριμένα περιστατικά μετά και τη δολοφονία του Παύλου Φίσα προχώρησε στην αποκάλυψη φακέλων τους οποίους κρατούσε για αρκετό χρονικό διάστημα, πράγμα το οποίο νομίζω ότι είναι μια αποδεδειγμένη προσπάθεια παρέμβασης στο έργο της δικαιοσύνης. Θέλετε να σας πω μερικά παραδείγματα ακόμα, να σας πω για την αναθεώρηση, για την τροποποίηση, μάλλον την λανθασμένη κατά τον κύριο Αθανασίου, μάλλον την κατά λάθος τροποποίηση του άρθρου 246, αν δεν κάνω λάθος, του ποινικού κώδικα, με βάση την οποία τροποποίηση έπεσαν στα μαλακά συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι οποίοι κατηγορούνταν για βαρύτατα κακουργήματα. Θέλετε να σας πω για το γεγονός ότι ο κύριος Αθανασίου, την περίοδο που ήταν υπουργός δικαιοσύνης του κυρίου Σαμαρά, επέλεξε να αλλάξει το εκλογικό σύστημα για την εκλογή προϊσταμένων στις εισαγγελίες της χώρας 5 μόλις μέρες πριν από τις εκλογές. Θέλετε να σας πω για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε η Νέα Δημοκρατία την υπόθεση της Νοβάρτης, όταν για παράδειγμα είχαμε από τον κύριο Σαμαρά, από τον κύριο Γεωργιάδη, μηνύσεις εναντίον εισαγγελικών λειτουργών, όταν είχαμε στοχοποίηση προστατευόμενων μαρτύρων, όταν κατηγορήθηκε όταν κατηγορήθηκαν οι εισαγγελικές αρχές της χώρας για υποτιθέμενη λειτουργία ως εκτελεστικό βραχίωνα της ελληνικής κυβέρνησης. Όλα αυτά δεν είναι παρεμβάσεις δικαιοσύνης. Είναι δυνατόν η Νέα Δημοκρατία να έχει 2 μέτρα και 2 σταθμά και να θεωρεί παρέμβαση στην δικαιοσύνη το γεγονός ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας, μετά τη μεταπολίτευση, η δικαιοσύνη μπορεί να κάνει απερίσπαστη το έργο της, να προχωρήσει δικογραφίες, να αναδείξει υποθέσεις διαφθοράς και από εκεί και πέρα να πάρει τις αποφάσεις τις οποίες εκείνη γνωρίζει πώς θα τις πάρει και με ποιους όρους νόμιμους και συνταγματικούς. Λοιπόν, όσο και να ψάξει η Νέα Δημοκρατία, όσο και να σπεκουλάρει η Νέα Δημοκρατία, όσο και να προσπαθεί να ανακαλύψει σκοτεινές διαδρομές και παρεμβάσεις της ελληνικής κυβέρνησης δικαιοσύνη, δεν θα τα καταφέρει. Αυτή η κριτική εμάς μας αφήνει απολύτως αλόβητους και αυτό. Προσέξτε να δείτε, δεν είναι απλώς και μόνο μία κουβέντα. Ο κόσμος ο ίδιος, οι πολίτες αυτής της χώρας γνωρίζουν ποιος λειτουργούσε παρεμβατικά στη δικαιοσύνη και ποιος έχει ως βασική αξία του και βασική πολιτική του αρχή την απερίσπαστη λειτουργία της δικαιοσύνης πέρα από οποιασδήποτε πολιτικές ή οικονομικές πιέσεις. Παρακαλώ, κύριε Τζούλετο. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας, γιατί ο κύριος Καμένος σήμερα μιλώντας στο Sky πήγε ένα βήμα παρακάτω και μίλησε για προφυλάκηση του κυρίου Κοτζιά για την ιστορία με τις βίζες και τον Τζορτζ Σόρος. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι ο κύριος Κοτζιάς είναι ένας άνθρωπος που έχει παίξει κομβικό ρόλο στην αναβάθμιση της διεθνούς θέσης της χώρας, έχει παίξει κομβικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις και στην τελική κατάληξη των διαπραγματεύσεων με την Βόρεια Μακεδονία για την Συμφωνία των Πρεσπών. Είναι ένας υπουργός ο οποίος λειτουργήσε πάντοτε με μοναδικό του γνώμονα το εθνικό συμφέρον και τις πολιτικές του αξίες και αρχές. Δεν υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, ή οποιαδήποτε δυνατότητα από τον οποιονδήποτε να ρίξει σκιά στην ηθική ακεραιότητα του Νίκου Κοτζιά. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ούτε αποδεκτό ούτε ανεκτό από κανέναν ο οποίος γνωρίζει την πολιτική του διαδρομή, γνωρίζει τις πολιτικές του αξίες, γνωρίζει τις ιδεολογικές του τοποθετήσεις, γνωρίζει την ποιότητά του ως πολίτη, ως ανθρώπου και ως πολιτικού. Παρακαλώ, κύριε Περδικάρη. Μου επιτρέψετε να επανέλθω στο θέμα του κυρίου Πολάκη. Ο κύριος Πολάκης πάντως, και δεν άκουσα να το λέτε αυτό στην απάντησή σας, αναφέρθηκε με ευρυστικούς χαρακτηρισμούς κατά των συγκεκριμένων δημοσιογράφων και κατ' επέκταση, αν θέλετε, όλων των δημοσιογράφων. Μήπως αισθάνεστε ότι ξεπέρασε κάποιο όριο κύριε με αυτούς τους χαρακτηρισμούς, ή είστε σύμφωνος με αυτούς? Με ποιον χαρακτηρισμό ακριβώς εννοείτε? Μίλησε για διανοητικά καθυστερημένους, μίλησε για άλλες, χρησιμοποίησε άλλες λέξεις τις οποίες δεν θα ήθελα να επαναλάβω. Ακούστε να δείτε, ο κύριος Πολάκης κατηγόρησε ένα μηντιακό
σύστημα το οποίο κατ' εξακολούθηση θέλει να συγκαλύπτει ή να αποσιωπά θετικές πολιτικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης και επιλέγει κάθε φορά να στείνει ένα σκηνικό το οποίο κατά την εκτίμηση των εκδοτικών και τηλεοπτικών επιτελείων, κάποιων όχι όλων, μπορεί να βλάψει την κυβέρνηση. Αυτή είναι η πολιτική τοποθέτηση του κυρίου Πολάκη και νομίζω ότι και εσείς θα συμφωνούσατε ότι είναι πολλά τα εκδοτικά και τηλεοπτικά συγκροτήματα τα οποία έχουν ως κύριο στόχο να πλήξουν την εικόνα της κυβέρνησης και λιγότερο να αναδείξουν την αλήθεια, να αναδείξουν την πραγματικότητα και να παρουσιάσουν με αντικειμενικό τρόπο το ρεπορτάζ. Δεν νομίζω ότι θα διαφωνούσε κανείς μέσα σε αυτήν εδώ την αίθουσα, είτε στο δημόσιο επίπεδο, είτε στο επίπεδο ιδιωτικών συνομιλιών. Έτσι. Παρακαλώ, κύριε Ραπανάκη. Αναφερθήκατε και πριν στις καταγγελίες και στις κατηγορίες για ανταλλάγματα βουλευτών και υπουργών κτλ. Εγώ θα ήθελα και ένα περαιτέρω σχόλιο, διότι, ας πούμε, κατά το πρόσωπο της κυρίας Κουντουρά, ας πούμε, υπάρχει πολύ συγκεκριμένη καταγγελία από τον κύριο Καμένο και για άλλους βουλευτές βεβαίως. Και θα ήθελα και ένα επιπλέον σχόλιο που σχετίζεται με όλη αυτή την ιστορία, που έχει να κάνει με τις αντισυγκεντρώσεις, με αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων που απαγορεύουν την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπως είδαμε εχθές. Θα ήθελα ένα σχόλιο από αυτού. Εγώ νομίζω ότι είναι δύο διαφορετικά ζητήματα αυτά. Εγώ θα σας πω για την κυρία Κουντουρά ότι πράγματι υπάρχει μία απόπειρα στοχοποίησής της, μία απόπειρα, αν θέλετε, να πληγεί η ηθική της ακεραιότητα, και τούτο είναι απολύτως κατανοητό και θα σας εξηγήσω ακριβώς τους λόγους. Κυρία Κουντουρά είναι μια σπουδαία υπουργός. Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στο Υπουργείο Τουρισμού. Αποτελεί μία από τις εξαιρετικές περιπτώσεις αυτής της κυβέρνησης και η εργασία της όλα αυτά τα χρόνια έχει συμβάλει τα μέγιστα στην νέα εικόνα η οποία παρουσιάζει η Ελλάδα και στο τοπίο του τουρισμού αλλά και συνολικότερα στο εξωτερικό. Ο ελληνικός τουρισμός κάθε χρόνο πηγαίνει όλο και καλύτερα. Οι επιδόσεις του είναι αυτές οι οποίες στηρίζουν την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και νομίζω ότι ακριβώς επειδή δεν μπορεί να βρεθεί καμία σκιά στο έργο και στην παρουσία και στις πολιτικές και κυβερνητικές επιδόσεις, αν θέλετε, της κυρίας Κουντουρά, επιχειρείται αυτή τη στιγμή υπάρχει μια επιχείρηση να πληγεί στο ηθικό επίπεδο. Νομίζω ότι κανένας δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Η κυρία Κουντουρά, ο λόγος μάλλον για τον οποίο γίνεται κάτι τέτοιο, σχετίζεται φυσικά με το γεγονός ότι είχε την παρησία και το σθένος να υποστηρίξει την άποψή της και να στηρίξει την Συμφωνία των Πρεσπών και να είστε βέβαιοι ότι κανένας κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος είναι κεντρικός παράγοντας αυτή την απόπειρα στοχοποίησης, και κανένα κίτρινο μέσο δεν θα έχει την... δεν θα αφήσουμε μάλλον να έχει τη δυνατότητα να συνεχίζει αυτού του τύπου τις συκοφαντικές επιθέσεις στο πρόσωπο της κυρίας Κουντουρά. Και είμαι βέβαιος ότι και η κυβέρνηση θα κάνει αυτά τα οποία οφείλει να κάνει, αλλά και η κυρία Κουντουρά επιφυλάσσεται όλων των νόμιμων μέσων που έχει για την προστασία της αξιοπρέπειας, της υπόληψης και της τιμής της. Σε ό,τι αφορά τώρα τις επιθέσεις, νομίζω ότι είναι η άλλη όψη. Είναι η άλλη όψη, αν θέλετε, αυτής της ακραίας επιχείρησης σπήλωσης της τιμής της κυρίας Κουντουρά, που γίνεται με λόγια, η προσπάθεια να εκβιαστούν, να απειληθούν, να προπυλακιστούν βουλευτές ή πολιτικά στελέχη για την άποψή τους για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Εμείς δεν φοβόμαστε να αντιπαρατωθούμε με το τέρας του εθνικισμού, με το τέρας της ακροδεξιάς. Δεν το έχουμε φοβηθεί ποτέ στην πολιτική μας ιστορία. Δεν έχουμε κανένα λόγο να λυγίσουμε κάπου από το βάρος υποτιθέμενων τέτοιων επιθέσεων απέναντί μας. Να έχουν όλοι αυτοί καλά στο μυαλό τους, όσοι επιλέγουν και όσοι συγκαλύπτουν, για τη Νέα Δημοκρατία συγκαλύπτει, υιοθετεί και αγκαλιάζει αυτού του τύπου τις πρακτικές, ότι για άλλη μια φορά σε αυτόν τον τόπο η Δημοκρατία θα νικήσει. Παρακαλώ. Μας είπατε πριν λίγο και για τον κύριο Κοντζέα και για την κυρία Κουντουρά,
Το συνδέσατε ότι δέχονται επιθέσεις από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από διάφορα άλλα έντυπα. Αλλά την ηθική ακαιρεότητα την έχει πλήξει για αυτά τα δύο πρόσωπα τα οποία υπερασπίζεται εσείς. Ο ίδιος ο κύριος Καμένος. Αυτό δεν είναι μια αντίφαση? Εγώ σας είπα ότι ουδής έχει τη δυνατότητα να πλήξει την ηθική τους ακαιρεότητα. Ο κύριος Καμένος, νομίζω ότι μετά την αποχώρησή του από την κυβέρνηση, έχει οδηγηθεί σε δηλώσεις τις οποίες και ο ίδιος, και για τις οποίες και ο ίδιος γνωρίζει ότι είναι υπερβολικές και άδικες. Παρακαλώ, κυρία Καλογεροπούλου. Θα πάω στο μακεδονικό. Κύριε Υπουργέ, εσείς όταν αναφέρεστε στη γειτονική δημοκρατία, αναφέρεστε με το καινούριο όνομα Βόρεια Μακεδονία. Δεν ισχύει το ίδιο και με τον κύριο Ζάεφ. Ο κύριος Ζάεφ δηλαδή επιμένει να μιλάει για τη χώρα του με το όνομα Δημοκρατία της Μακεδονίας. Πριν από λίγη ώρα ο κύριος Ζάεφ αυτό το οποίο είπε είναι σε λίγο καιρό δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και θα σε εξηγήσω ωραία. Το λόγο για τον οποίο να υπάρχει τελειώσω αυτή την ερώτησή η χρονική ασυμμετρία. Μήπως βιάζεται η κυβέρνηση να εφαρμόσει τη συμφωνία και τελικά μήπως η εφαρμογή της συμφωνίας είναι πιο δύσκολη από την ψήφισή της? Όχι, δεν το πιστεύω καθόλου. Θα σας πω, το ζήτημα είναι απολύτως τεχνικό. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι η συνταγματική αλλαγή του ονόματος θα γίνει αμέσως μετά, αυτόματα δε, αυτοδίκαια, αυτόματα, με την κύρωση του πρωτοκόλλου εισδοχής στο ΝΑΤΟ. Επομένως, υπάρχει ακόμα μια διαδικαστική προϋπόθεση τυπικού χαρακτήρα, η οποία θα πρέπει να καλυφθεί για να ισχύσουν οι συνταγματικές αλλαγές στη γείτονα χώρα. Εξάλλου, πριν από λίγη ώρα, όπως σας είπα και προηγουμένως, ο κύριος Ζάεφ είπε η Δημοκρατία της Μακεδονίας, σε λίγο καιρό Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Επομένως πρόκειται για ένα τυπικό τεχνικό ζήτημα και νομίζω ότι αν μπορέσουμε να κάνουμε υπομονή λίγες μέρες ακόμα θα δούμε ότι η εφαρμογή της συμφωνίας και η εφαρμογή της συμφωνίας θα είναι απολύτως δεδομένη και από τις δύο πλευρές. Παρακαλώ, κύριε Τσακίρη. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή χθες έγινε γνωστό από τα σκοπιανά μέσα ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη να αλλάξει η ονομασία και στα κόμματα, δηλαδή ούτε το ΒΕΜΕΡΟ ούτε το κόμμα του κ. Ζάεφ που έχουν το M είναι διατεθειμένα, όπως δήλωσαν, να αλλάξουν την ονομασία τους και να προσθέσουν το Βόρειας Μακεδονίας. Κοιτάξτε να δείτε, η συμφωνία μιλά για κρατικά όργανα και κρατικές δομές οι οποίες θα είναι αναγκασμένες, θα είναι υποχρεωμένες, όχι αναγκασμένες, από την ίδια την συμφωνία να αλλάξουν τα ονόματά τους. Από εκεί και πέρα τα ζητήματα του πολιτικού αυτοπροσδιορισμού του καθενός δεν είναι ζητήματα τα οποία μπορούν να τεθούν καθιονδήποτε τρόπο σε μια διαπραγμάτευση που αφορά αναγνώριση κρατών. Είναι ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον πολιτικό αυτοπροσδιορισμό συγκεκριμένων χώρων. Επομένως, σε κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να εισέλθει η Συμφωνία των Πρεσπών, ωστόσο επιφυλάσσομαι για την ορθή νομική ερμηνεία των σχετικών άρθρων και διατάξεων της Συμφωνίας. Λέω, επειδή προβλέπεται στη Συμφωνία, από ό,τι γνωρίζω, και των οργανισμών που αμείβονται από το κράτος. Γι' αυτό κράτος. Σας λέω ότι επιφυλάσσομαι για την ορθή, σας λέω κύριε Τσακίρη, επιφυλάσσομαι για την ορθή νομική ερμηνεία των συγκεκριμένων διατάξεων της Συμφωνίας. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το εξετάσει διεξοδικά οι νομικές υπηρεσίες αλλά και οι διπλωματικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών. Παρακαλώ, κύριε Τσιγουρή. Αν έχω καταλάβει σωστά, με την αποστολή της τριμματικής διακοίνωσης μετά την κύρωση του πρωτοκόλλου, αυτοδίκαια τίθεται σε ισχύ η Συμφωνία των Πρεσπών και η γειτονική μας χώρα θα αποκαλύπτει. Όχι η Συμφωνία των Πρεσπών. Η συνταγματική αναθεώρηση. Η συνταγματική αναθεώρηση που προβλέπει την αλλαγή του ονόματος. Ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω. Για το εσωτερικό της χώρας. Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω αν οποιαδήποτε αναφορά στο ισχύον όνομα από αξιωματούχους της γειτονικής χώρας γίνει την επομένη ή και για το επόμενο διάστημα. Για την ελληνική κυβέρνηση συνιστά παραβίαση της συμφωνίας και ποια είναι η ελληνική αντίδραση σε αυτήν την περίπτωση? Σας ευχαριστώ. Θα σας πω το εξής. Η ορθή πολιτική συμπεριφορά, η ορθή νομική συμπεριφορά θα είναι φυσικά οι αναφορές στο κράτος αυτό να γίνονται πλέον με το νέο όνομα, το όνομα Βόρειας Μακεδονίας. Αλλά από εκεί και πέρα, σε υποθετικά σενάρια, εγώ δεν μπορώ να απαντήσω αυτή τη στιγμή. Εφόσον κάτι τέτοιο προκύψει, θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Παρακαλώ, γιατί μάλλον θέλετε να. Επί αυτό, ναι.
Κύριε εκπρόσωπε, η ελληνική κυβέρνηση έκανε μια καμπάνια πριν 10 μέρες περίπου για τη συμφωνία των Πρεσπών, πριν πάει στην Ελληνική Βουλή. Πήρε το πράσινο φως από την Βουλή. Πιστεύετε ότι πήρε το πράσινο φως και από την ελληνική κοινωνία? Και για το πρωτόκολλο έχετε συγκεκριμένη ημερομηνία πότε θα έρθει? Όχι, δεν έχω συγκεκριμένη ημερομηνία. Κοιτάξτε να δείτε. Στην ελληνική κοινωνία υπήρξε μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Υπήρξε μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ, κατά τη γνώμη μου, δύο μεγάλων πολιτικών οικογενειών, δύο μεγάλων πολιτικών παρατάξεων. Από τη μεριά του ΝΕ βρέθηκε η πολιτική παράταξη εκείνη που πάντοτε ήταν υπέρ της προόδου, της δημοκρατίας, της φιλίας, της συνεργασίας των λαών, που αντιπαρατέθηκε με το τέρας του εθνικισμού τα τελευταία 30 χρόνια και νομίζω ότι ορθά έπραξε και τα τελευταία 30 χρόνια, αλλά και σε ό,τι αφορά την Συμφωνία των Πρεσπών. Από την άλλη μεριά, από τη μεριά του Όχι, νομίζω ότι τη σφραγίδα και το πολιτικό τέμπο και το πολιτικό σήμα, αν θέλετε, το έδωσαν κατά κύριο λόγο ακροδεξιές πολιτικές δυνάμεις, δυνάμεις του ακραίου εθνικισμού, χωρίς βεβαίως να ταυτίζω όλους όσους διαφωνούν με τη συμφωνία με αυτόν τον πολιτικό χώρο. Πρέπει να σας πω ότι τον πολιτικό ρυθμό τον έδωσε η παράταξη της άκρας δεξιάς. Τα πολιτικά επιχειρήματα, τα περισσότερα από αυτά τα οποία ακούστηκαν, γεννήθηκαν στο ακροδεξιό άκρο του φάσματος και παρόλα αυτά υιοθετήθηκαν από πολιτικές δυνάμεις οι οποίες θεωρούσαν ή αυτοτοποθετούνταν, θεωρούσαν τους εαυτούς τους ή αυτοτοποθετούνταν στην κεντροδεξιά, στο φιλελεύθερο χώρο ή στον δεξιό χώρο. Νομίζω ότι αυτό ήταν μια ήττα του ελληνικού φιλελεύθερου χώρου, ήταν μια ήττα της ελληνικής δεξιάς, η οποία για λόγους που είχαν να κάνουν με την πολιτική συνοχή της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και με το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει δώσει τα κλειδιά του κόμματός του σε ακροδεξιούς όπως ο κ. Σαμαράς με το απίστευτο παραλήρημά του πριν από λίγες μέρες στο ελληνικό κοινοβούλιο, όπως ο κ. Βορύδης ή όπως ο κ. Γεωργιάδης, έδωσαν τον τόνο στην αντιπολιτευτική ρητορική της Νέας Δημοκρατίας. Και η Νέα Δημοκρατία, το προβληματικό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι όχι απλώς υιοθέτησε τις θέσεις και το λόγο της άκρας δεξιάς, ότι υιοθέτησε το λόγο του εθνικιστικού μίσους, απομακρυνόμενη από τις πολιτικές αρχές τις οποίες είχε καταφέρει να προσδιορίσει ο Κώστας Καραμαλής κατά την περίοδο της δεκαετίας του 2000, δηλαδή τις πολιτικές αρχές της κέντρο-δεξιάς. Το προβληματικό είναι ότι έφτασε στο σημείο να υιοθετεί μέχρι και πρακτικές της άκρας δεξιάς, να υιοθετεί και μεθόδους της άκρας δεξιάς. Δηλαδή να υιοθετεί απειλές, εκβιασμούς, απόπειρες προπυλακισμού, εμπρισμούς σπιτιών βουλευτών, την εισβολή, την προσπάθεια εισβολής στο ελληνικό κοινοβούλιο, και νομίζω ότι αυτά τα πράγματα δεν ταιριάζουν σε αυτήν την πολιτική παράταξη. Ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να μην το καταλαβαίνει, ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να μην κατανοεί τι ζημιά έχει προξενήσει στο πολιτικό κεφάλαιο και το δικό του αλλά και της Νέας Δημοκρατίας και στο εσωτερικό της χώρας και στον φιλελεύθερο χώρο, αλλά και πολύ περισσότερο στο εξωτερικό, όπου πραγματικά μένουν άναυδοι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος από αυτή την πολιτική συμπεριφορά, από αυτή την πολιτική κατρακύλα του κυρίου Μητσοτάκη. Ωστόσο υπάρχουν πολιτικά στελέχη στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο κύριος Δένδιας, οι οποίοι διαβάζουν τη συγκυρία, διαβάζουν αυτές τις πολιτικές μετατοπίσεις και είμαι βέβαιος ότι δεν θα επιτρέψουν περαιτέρω μετατοπίσεις προς την ακροδεξιά. Από εκεί και πέρα, βέβαια, αυτά είναι ζητήματα που αφορούν το ισοκομματικό περιβάλλον της Νέας Δημοκρατίας, τις πολιτικές συμφωνίες του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Βορύδη, αλλά όμοιος ομοίου αϊπελάζει. Παρακαλώ. Να σας πάω λίγο στο εξωτερικό. Υπάρχει σύνοδος, μάλλον η άτυπη συνάντηση στο Βουκουρέστι. Ποια θα είναι η θέση της ελληνικής κυβέρνησης όσον αφορά στη Βενεζουέλα και την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τον Μαδούρο? Έχουμε εκφράσει αρκετές φορές όλο το τελευταίο διάστημα, όταν προέκυψε και το ζήτημα αυτό, ή μάλλον όταν κλιμακώθηκε η σχετική διεθνής αλλά και εσωτερική κρίση στη Βενεζουέλα. Η θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι σαφέστατη. Λέει ότι υποστηρίζει τον πολιτικό διάλογο μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων πολιτικών δυνάμεων, έτσι ώστε να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση για να οδηγηθεί η Βενεζουέλα
Βενεζουέλα σε εκλογές. Αυτή την πρωτοβουλία έχουμε πάρει και τις τελευταίες μέρες και μαζί με την Σουηδία χθες πρωτοστατήσαμε έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα contact group το οποίο θα αναλάβει να παίξει διαμεσολαβητικό ρόλο για να μπορέσουν οι διαβουλεύσεις να αποτρέψουν το ενδεχόμενο μιας αιματηρής σύγκρουσης την οποία πιστεύω ότι δεν θέλει κανένα στη διεθνή κοινότητα. Παρακαλώ, κυρία. Κύριε, ναι, παρακαλώ, συγγνώμη. Ναι. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, σε σχέση με το Κυπριακό θέλω να ρωτήσω, γιατί είχε πει ο κύριος Τσίπρας την περασμένη εβδομάδα, μετά τη συμφωνία των Πρεσπών, όταν βγήκε από τη Βουλή και μας έκανε δήλωση, αναφέρθηκε στο Κυπριακό ότι θα το ανοίξει ξανά. Και υπάρχει και μια συνάντηση χθες με τον κύριο Νασιάδη που αναφέρθηκαν στο Κυπριακό, και υπάρχει και μια συνάντηση με τον κύριο Ντογκάν που επίσης αναφέρθηκαν. Υπάρχουν εξελίξεις σε αυτή την υπόθεση σε σχέση με το Κυπριακό? Ακόμα δεν υπάρχει καμία εξέλιξη, όμως είναι διακηρυγμένη θέση της ελληνικής κυβέρνησης ότι πάντοτε θέλει να λειτουργεί επικοδομητικά για μια εποφελή και εθνικά και αμοιβαία αποδεκτή λύση στο κυπριακό πρόβλημα. Αυτό νομίζω ότι το έχουμε αποδείξει με τη στάση μας κατά τη διάρκεια όλων των διαπραγματεύσεων που έχουν λάβει χώρα τα τελευταία 4 χρόνια. Παρακαλώ, κύριε Χατζηνικόλα. Κύριε Πρόσωπε, μια που αναφέρθηκε ο συνάδελφος, αναφερθήκατε εσείς στον πρόλογο σας για το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Τουρκία. Θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει ήδη ατζέντα των συνομιλών, των θεμάτων που θα συζητήσουν στην Τουρκία. Αν είναι διευρυμένη δηλαδή και περιλαμβάνει τις εξελίξεις της Συρίας, το Κυπριακό ή το Ενεργειακό. Περιλαμβάνει όλα τα ζητήματα, τα οποία συνήθως απασχολούν την ελληνική και την τουρκική κυβέρνηση σε τέτοιου τύπου συζητήσεις και συναντήσεις. Θα συζητήσουν για τα ζητήματα της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, δηλαδή το Κυπριακό. Θα συζητήσουν για τις περιφερειακές εξελίξεις, θα συζητήσουν για την οικονομική συνεργασία, θα συζητήσουν φυσικά για το προσφυγικό. Όλα δηλαδή τα γνωστά ζητήματα τα οποία απασχολούν την ατζέντα των συναντήσεων Τουρκίας και Ελλάδας που γίνονται σε αυτό το υψηλότατο πολιτικό επίπεδο και επίπεδο ηγεσιών. Παρακαλώ. Για τον Πρεσπών υπάρχει ένα ζήτημα με τα εμπορικά σήματα. Γιατί είναι ελάχιστες, λίγες σχετικά ελληνικές εταιρείες που έχουν κατοχυρώσει τη λέξη Μακεδονία, Μακεδονικό στην ονομασία τους, στα προϊόντα τους. Υπάρχει κάποια φιλοσοφία με την οποία θα κατεβεί μέσα εισαγωγικά η κυβέρνηση στη συζήτηση με την άλλη πλευρά για την κατοχύρωση των ελληνικών προϊόντων στην Ευρώπη και στον κόσμο? Και όσον αφορά την Τουρκία, την επίσκεψη στην Τουρκία, θα κομίσει κάποιες καινούργιες προτάσεις ο Έλληνας Πρωθυπουργός όσον αφορά τα χρόνια ζητήματα των ενεργειακών σχέσεων, είτε αφορά το Αιγαίο, είτε θα θέσει πιο έντονα ζητήματα όπως για την Νοτιοανατολική Μεσόγειο και την παραβίαση από την Τουρκία της Κυπριακής ΑΟΣ? Σε σχέση με τα εμπορικά σήματα, νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση θα προσέλθει σε αυτές τις διαπραγματεύσεις με προσιλωμένη στο να επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την ελληνική πλευρά και για τα ελληνικά μακεδονικά προϊόντα. Και νομίζω ότι έχουν ακουστεί σε αυτή τη συζήτηση απίστευτες ανακρίβειες και διαστρεβλώσεις ότι δήθεν δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να κατοχυρώσουμε νέα προϊόντα με την ονομασία μακεδονική, με την ονομασία μακεδονικά. Λόγω της συμφωνίας των Πρεσπών πρόκειται για ένα απολύτως αυθαίρετο νομικό συμπέρασμα, δεν προκύπτει πουθενά από τη συμφωνία αυτό. Επομένως νομίζω ότι σε αυτή την επιτροπή, η οποία θα έχει πράγματι μια αρκετά δύσκολη δουλειά, η οποία θα κρατήσει και για αρκετό καιρό, θα επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τα ελληνικά προϊόντα. Τώρα, σε σχέση με τις προτάσεις του Πρωθυπουργού, γνωρίζετε ότι είναι σαφής πάντοτε και προσιλωμένη η στάση της ελληνικής κυβέρνησης στην αποκλιμάκωση της έντασης στο Αιγαίο, η οποία θεωρούμε ότι δεν συμβάλλει ούτε στην βελτίωση των διμερών μας σχέσεων με την Τουρκία, ούτε φυσικά συμβάλλει στην βελτίωση των σχέσεων της Τουρκίας με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αντιθέτως υπονομεύει, αν θέλετε, τις καλές σχέσεις. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι σε αυτή τη συζήτηση, η οποία θα είναι μια δύσκολη συζήτηση, και οι δύο πλευρές θα προσέλθουν με θετικό τρόπο και θα έχουν μια επικοδομητική διάθεση για να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις στα δύσκολα πράγματι προβλήματα που απασχολούν τις διμερείς μας σχέσεις. Παρακαλώ. Θα ήθελα να μου πείτε αν έχετε κάποια πληροφορία για τον επικείμενο ανασχηματισμό, αν εκτιμάτε και εσείς ότι θα αλλάξει η σύνθεση της κοινοβουλευτικής ομάδας της κυβερνητικής πλειοψηφίας, δηλαδή αν θα αυξηθεί ο αριθμός των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.
Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία μετράει 151 ψήφους μετά την πρόταση για ψήφο εμπιστοσύνης, οπότε δεν έχω κάτι περισσότερο να πω σε σχέση με αυτό. Σε ό,τι αφορά δε τον επικείμενο ανασχηματισμό, θα σας πω ότι την λέξη επικείμενο την χρησιμοποιείτε εσείς, δεν τη χρησιμοποιώ εγώ. Ποτέ ένας ανασχηματισμός δεν είναι επικείμενος, καθώς αυτός αποτελεί κάτι τέτοιο μπορεί, ας πούμε, να αποκτήσει έναν τέτοιο χαρακτηρισμό ο ανασχηματισμός μόνο αναδρομικά, γιατί όπως γνωρίζετε είναι αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού να προχωρά σε ανασχηματισμό αλλά και να κάνει σχετικά σχόλια. Παρακαλώ, κύριε Κλαβδιανέ. Τις προηγούμενες μέρες, κύριε εκπρόσωπε, η χώρα βγήκε στις αγορές με την ανταπόκριση των επενδυτών να υπερκαλύπτει κατά πολύ την άρνηση κεφαλαίων που επιδίωκε και η κυβέρνηση, αλλά με ένα επιτόκιο το οποίο είναι υπερδιπλάσιο αυτό της Ιταλίας και εφταπλάσιο αυτό της Πορτογαλίας. Πρώτον, σας ικανοποιεί το ύψος του επιτοκίου, και δεύτερον, δεδομένου ότι το δεκαετές ομόλογο της χώρας σήμερα κινείται κάτω από 3,9%, υπάρχει περίπτωση να δούμε το αμέσως επόμενο διάστημα μια δεύτερη έξοδο για δεκαετές ομόλογο, που είναι και αυτό που λείπει τα τελευταία χρόνια από τη χώρα? Ξεκινάω από το τέλος. Αυτά είναι τεχνικές αποφάσεις τις οποίες θα πάρει ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών στη βάση τεχνικών εισηγήσεων, οι οποίες δεν πρέπει να παίρνουν σε καμία περίπτωση πολιτικό ή επικοινωνιακό χαρακτήρα. Είναι λοιπόν ζητήματα τα οποία θα διαχειριστούν με τεχνικό τρόπο και με αρτιότητα και με συνέπεια και με σοβαρότητα οι ειδικοί. Όπως γνωρίζετε, ο Οργανισμός Δημοσίου Χρέους, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους έχει κάνει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και έχει πει ότι για το 2019 φιλοδοξεί να αντλήσει κεφάλαιο ύψους 9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το πώς θα γίνει αυτό είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των ειδικών και όχι του κυβερνητικού εκπροσώπου ή των πολιτικών σχολιαστών. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Πορτογαλία, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα ακούγονται για το πορτογαλικό ομόλογο ή για το ιταλικό ομόλογο. Αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουν αυτοί που κάνουν αυτού του είδους τις ανόητες κριτικές είναι ότι είναι σαν να συγκρίνουν μήλα με πορτοκάλια. Δεν είναι δυνατόν να συγκρίνεις ένα πενταετές ομόλογο μιας χώρας η οποία έχει την στήριξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μέσω του προγράμματος QE, το οποίο όπως γνωρίζετε έχει ολοκληρωθεί, αλλά παρόλα αυτά έχει ολοκληρωθεί ως προς νέα χρήματα, δηλαδή τα 100 δις, ας πούμε, που αφορούν για παράδειγμα την Πορτογαλία συνεχίζουν να υποστηρίζουν το πορτογαλικό ομόλογο. Ωστόσο, το QE έχει τελειώσει από το Δεκέμβριο του 2018, δεν πρόκειται να υπάρξουν νέα χρήματα. Άρα λοιπόν το ομόλογο της Πορτογαλίας ή της Ιταλίας ή της Γερμανίας ή οποιασδήποτε χώρα συμμετέχει στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης είναι τεχνητά συμπιεσμένο. Δηλαδή είναι συμπιεσμένο το επιτόκιό του εξαιτίας του γεγονότος ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το υποστηρίζει με τα, χρήματα της ποσοτικής χαλάρωσης. Επομένως, είναι τελείως λάθος να συγκρίνουμε το ελληνικό ομόλογο, το οποίο για συγκεκριμένους λόγους δεν είχε την δυνατότητα μέχρι το Δεκέμβριο του 2018 να ενταχθεί στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το οποίο ούτως ή άλλως, όπως σας είπα, τελείωσε το Δεκέμβριο του 2018, και θα ήταν ορθότερο να το συγκρίνουμε με άλλα ομόλογα τα οποία δεν έχουν αυτή την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Να σας πω για παράδειγμα ότι το αμερικάνικο ομόλογο αυτή τη στιγμή το πενταετές διαπραγματεύεται στο περίπου 2,8 με 2,85%. Θεωρείται λοιπόν ότι η πορτογαλική οικονομία είναι ισχυρότερη, ας πούμε, από την οικονομία των ΗΠΑ. Να σας πω επίσης ότι το ελληνικό ομόλογο την περίοδο του 2007-2008 κυμαίνονταν μεταξύ 3,8 και 4%. Ακόμα δεν υπήρχε ούτε καν υποψία οικονομικής κρίσης στη χώρα. Άρα λοιπόν το επιτόκιο του 3,6% με δεδομένες τις συνθήκες, με δεδομένο το γεγονός ότι βρισκόμαστε στα πρώτα βήματα στην μεταμνημονιακή εποχή, αναδεικνύει ότι η χώρα έχει τη δυνατότητα να αλλάζει ακριβό χρέος του παρελθόντος. Θα σας θυμίζω ότι ο κύριος Σαμαράς, το είπα και στην εισαγωγική μου τοποθέτηση, πανηγύριζε για επιτόκιο 4,975% το 2014, και σήμερα μας κάνουν κριτική διάφοροι για το 3,6 ή το 3,45, το οποίο ήδη στις σχετικές διαπραγματεύσεις μειώνεται το επιτόκιο, βρισκόμαστε στο 3,2 το πενταετές μας, και το τετραετές είναι ήδη αρκετά κάτω από το 3%, και όπως είπατε και εσείς, το δεκαετές βρίσκεται αρκετά κάτω πια από το 4%. Μας κάνουν λοιπόν για το γεγονός ότι ανταλλάξαμε ακριβό χρέος το οποίο είχε πάρει ο κύριος Σαμαράς με φτηνό χρέος το οποίο καταφέρνει να επιτύχει η σημερινή ελληνική κυβέρνηση. Πρόκειται για επιχειρήματα τα οποία, αν δεν είναι σκόπιμα
ανακριβή, τότε δηλώνουν μια βαθύτατη άγνοια για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι αγορές χρήματος. Κύριε Στρατάκη. Κύριε Εκπρόσωπε, ήθελα να ρωτήσω εάν κρίνεται αναγκαία και αν υπάρχουν προς αυτήν την κατεύθυνση συνεννοήσεις για μια συνάντηση του κυρίου Τσίπρα με τον κύριο Ζάεφ, αν ψήνεται στη δημοσιογραφική αργόπιση. Δεν υπάρχει κύριε Στρατάκη. Όχι. Για το θέμα του κατώτου μισθού, σας κατηγορεί ότι καλώς ελήφθη η απόφαση, αλλά θα έπρεπε να μην είναι υπουργική απόφαση, αλλά απόφαση των κοινωνικών εταίρων. Υπάρχει σχεδιασμός κυβερνητικός αυτό να αλλάξει για το 2020, για παράδειγμα? Έχουμε κάνει μια σχετική συνταγματική πρόταση ότι πρέπει να περάσει στις ελεύθερες διαπραγματεύσεις των κοινωνικών εταίρων ο καθορισμός του κατώτατου μισθού. Ωστόσο, με κίνδυνο να κατηγορηθώ, επιτρέψτε μου την εκτίμηση ότι αν είχαμε αφήσει την αύξηση του κατώτατου μισθού στην ΓΕΣΕΕ, μάλλον δεν θα τη βλέπαμε ιδιαίτερα σύντομα. Δεν υπάρχει περίπτωση, κύριε Κατσί, για να απαντήσω για ένα σχηματισμό, το ξέρετε πολύ καλά. Αλλά για την κατάσταση των κύριων Ζωτοπούλου και του κυρίου Λιόπουλου θα υπάρξει? Αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα κρυφθούν στην ώρα τους. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.